Οι τελευταίε χρονιέ συνοδεύτηκαν από μια πληθώρα κρίσεων οικονομικών, υγειονομικών, ανθρωπιστικών και κάθε άλλου είδου, καθιστώντα τη γενιά μα όχι γενιά κρίση, αλλά πιο σωστά γενιά των κρίσεων. Σε περίοδου ύψη και ανικανότητα του καπιταλιστικού συστήματο, όταν η εργατική λαϊκή τάξη, οι οικογένειε και οι φίλοι μα χτυπήθηκαν άγρια από τη αδιαφορία τη κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, ω μαθητέ δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια. Εμεί, οι νέοι αγωνιστέ, τρίξαμε τα δόντια στο φαινομενικά ανήκει το κράτο. Βγήκαμε μπροστά με θάρρο και αυτοπεποίθηση στι ιδέε και το δίκαιο μα. Οργανώσαμε κάθε είδου κινητοποίηση με ασπίδα και θεμέλιο του χιλιάδε ακόμα συμμαθητέ μα που μα ακούν και μα εκτιμούν ω μοναδική δύναμη ικανή να του εκφράσει. Καταφέραμε να βγούμε μπροστά και να εκφράσουμε την οργή, την αγανάκτηση και το δίκαιο των μαθητών. Η ανάγκη να δυναμώσουμε το ρόλο μα ω πρωτοπόρε προσωπικότητε στα σχολεία μα επιβεβαιώνεται με κάθε νέα έκφανση τη καπιταλιστική βαρβαρότητα. Τα ιδανικά μα για ένα κόσμο αντάξιο στον πόη των ονείρων μα. Μα επιβάλλουν, αν θέλετε, το βάρο τη πρόοδου του μαθητικού κινήματο, που με τόσο αγώνα συνεχίζουμε να εξασφαλίζουμε. Η συνταγή τη επιτυχία δεν είναι κάτι παράλογο. Την εντοπίζουμε σε κάθε συζήτηση, σε κάθε γενική συνέλευση, σε κάθε παρέμβαση στο μάθημα, όπου οι μαθητέ μα μας ακούνε, όπου είμαστε η διαφορετική φωνή τη αλήθεια και του δικαίου. Είναι η θέληση και η πίστη πω η, αγωνι... η αγωνιστική νεολαία του ΚΚΟΕ έχουμε την αλήθεια με το μέρο μα. Έχουμε την ιστορία μα για παράδειγμα, για να καταφέρουμε να παίρνουμε κουράγιο για τους του αγώνε του παρόντο και του μέλλοντο. Οι μάχε που έχουμε δώσει λοιπόν πρέπει να μα κάνουν περήφανου. Οι πρωτόγνωρε νίκε μα είναι τεκμήριο και απόδειξη τη δύναμη του συλλογικού αγώνα, κάτω από τα ιδανικά τη ανατροπή του συστήματο για μια άλλη κοινωνία. Έχουμε γίνει ακουστή σε όλη την Ελλάδα, από την Υπουργό Παιδεία μέχρι τα σπίτια των εργατών. Η φωνή μα συνεχίζεται να γίνεται ακουστή ακόμα και τώρα. Όταν τόσοι νέοι είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ για να βροντοφωνάξουμε πω ο αγώνα μα έχει μέλλον. Δεν σταματάει ποτέ γιατί είναι δίκαιο. Είναι ριζωμένο στα δεδομένα τη εποχή. Με αγωνιστικά μαθητικά συμβούλια και ριζοσπάστε μαθητέ να συνεχίζουν να διεκδικούν. Με κάθε τρόπο που πλέον έχουμε μάθει, με την άπειρη πείρα μα. Απέναντι σε κάθε εμπόδιο, σηκώνουμε κεφάλι. Οι μαθητέ που τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο εμπόδιο, αυτών των Πανελληνίων, δείχνουμε στο Υπουργείο και του Διευθυντέ Χωροφύλακε πώ πρέπει να φέρεται ένα αγανακτισμένο. Με γνώμονα την πίστη στα ιδανικά μα, καταφύγιο και επιβεβαίωση τη επιτυχία μα και πρότυπα του νικητέ τη πανσπουδαστική που μα δείχνουν πού θα βαδίσουμε σε λίγο διάστημα και μα θυμίζουν πω η σαπίλα του συστήματο αφορά κάθε πλευρά τη ζωή μα, είτε ω μαθητέ, είτε ω φοιτητέ, αργότερα και σαν εργαζόμενοι. Μα δείχνουν ότι ο αγώνα μα συνεχίζεται. Η τριτολίκη βομβαρδιζόμαστε από παντού. Η ανικανότητα του σχολείου να μα προσφέρει την απαραίτητη προετοιμασία οδηγεί στο ξεζούμισμα τόσο του ελεύθερου χρόνου μα, όσο και των πορτοφολιών των οικογενειών μα, από του φροντιστηριακού ομίλου που τόσο λατρεύει κάθε Υπουργείο και κάθε κυβέρνηση. Η διαρκή προσπάθειά του να μα αποκλείσουν από τι σχολέ, με, με μέτρα τερατουργήματα όπω η ΕΒΕ, καθιστά τι συνθήκε πραγματικά απογοητευτικέ. Πόσο μάλλον φέτο, που λένε πω θα δώσουμε και με τράπεζα θεμάτων στι ενδοσχολικέ. Αυτό που έχει αξία για όλου, πόσο μάλλον του φετινού διαγωνιζόμενου, είναι η θωράκιση των ιδεών και το εαυτού μας από τις του εαυτού μα από τι προσπάθειε του συστήματο. Η γνώση για την κοινωνία που παλεύουμε, η επιβεβαίωση αυτών που πιστεύουμε, μα δίνουν δύναμη. Μπορεί αυτή η δύσκολη χρονιά που διανύουμε να φαίνεται τελείωτη, να είναι ακόμη πιο πιεστική και αγχωτική να μας, επιβάλλουν πως αν δεν είμαστε ανταγωνιστικοί δεν θα πετύχουμε. Αλλά εμείς ξέρουμε πως δεν είναι έτσι. Ήδη έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα και έχουμε παλέψει με όλες τις δυσκολίες που μας βάζει το σύστημα. Θέλει πείσμα και κουράγιο. Παιδιά που βιώνουμε οικονομικές δυσκολίες, προσωπικές αδυναμίες, να μην το βάζουμε κάτω. Ξέρουμε ότι προσπαθούμε και θα τα καταφέρουμε. Είναι και αυτή άλλη μια μάχη που θα δώσουμε, σαν αυτές που δίνουμε τόσα χρόνια. Και όλα αυτά τα καταφέρνουμε γιατί ξέρουμε πώ μπορεί να είναι το σχολείο μα σήμερα. Σε ποια κοινωνία αυτό θα γίνει πράξη. Αυτή η κοινωνία μα οδηγεί σε κάθε μα αγώνα ότι κάποια μέρα αυτή θα γίνει πραγματικότητα. Ότι κάθε τύπο που έχουμε ανάγκη δεν θα είναι κόστο. Το σημερινό σχολείο που εμεί παλεύουμε καθημερινά να γίνεται καλύτερο, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά. Γιατί το σύστημα που ζούμε είναι άδικο, ανταγωνιστικό, έχει στο επίκεντρο τα κέρδη των λίγων. Εμεί τα μέλη τη ΚΝΕ μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα με όλε μα τι δυσκολίε. Αλλά μαθαίνοντα να τι αντιμετωπίζουμε και να τι ξεπερνάμε με τι επαναστατικέ μα ιδέε. Ξέρουμε ότι η κοινωνία που ονειρευόμαστε μπορεί να γίνει πράξη. Γιατί υπάρχουν όλε οι προποθέσει γι' αυτό. Τα διέξοδα του σημερινού σχολείου μα πισμώνουν ακόμη περισσότερο. Για να παλέψουμε για την κοινωνία που στο επίκεντρο θα είναι ο άνθρωπο. Που από το δικό μα χέρι θα περνάει πώ αυτή η κοινωνία θα καλύπτει όλο και περισσότερο τι ανάγκε μα. Γι' αυτό και το σχολείο θα μα μορφώνει ολόπλευρα, θα μα διαμορφώνει κριτήριο, θα μα δίνει γνώσει για να γινόμαστε καλύτεροι, αφού έτσι θα γίνεται και όλη η κοινωνία καλύτερη. Το σχολείο που θα μα μαθαίνει τι αξίε τη συλλογικότητα και τη αλληλεγγύη, και όχι του ατομισμού και τη ανταγωνιστικότητα. Το σχολείο που κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μόρφωση, στην ελεύθερη έκφραση του ταλέντου του, αυτή η κοινωνία μα δίνει πίστη και σιγουριά για να συνεχίσουμε. Αυτό θα πω και θα κλείσω. Οι επιτυχίε μα χωράνε να γεμίσουν σελίδε επί σελίδων. Μα τονώνουν το ηθικό, μα θυμίζουν ότι οι προσπάθειε βρίσκουν αντίκρισμα. Ότι δεν είμαστε μόνοι. Ποτέ δεν ήμασταν. Και μιλώ εκ όταν λέω πω αξίζει αυτό να το σκεφτόμαστε όταν η επιρροή του συστήματο βρίσκει έστω και μικρό αποτέλεσμα. Κάθε νέο σήμερα είναι τυχερό. Είναι τυχερό γιατί έχει παιδιά όπω εσεί στο πλευρό του. Έχει μαθητέ σαν εμά να αγωνίζονται και να τον καλούν κι αυτό να βγει μπροστά χωρί φόβο και δέο, χωρί ντροπή και άγχο. Μόνο έτσι μπορούν οι αγώνε μα να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και μαζικοί. Και μόνο έτσι μπορούμε κι εμεί να φωνάζουμε με περηφάνεια την ταυτότητά μα. Είμαστε νέοι κομμουνιστέ, είμαστε η σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φω.